Να με τώρα πολύ γρήγορα να ξεφυλίσουμε την αγαπημένη μας συνήθεια. Την αγαπημένη μας συνήθεια αναφορικά με το πώς βλέπουμε τα πράγματα να εκτελήσονται σε χώρες ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα γεγονότα όπως διαδραματίζονται μέσα από τα πρωτοσέλιδα κορυφαίων εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Daily Mail και θα δούμε το εξώφυλλό της, μιας και μιλάμε για την πρεμιέρα στο δράμα νοσηλείας από χθες το βράδυ που εισήχθη στην εντατική ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Όλες οι συζητήσεις μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτό των ανθρώπων, το τι θα συμβεί με την πορεία της υγείας και βεβαίως του γεγονότος ότι δεν έχουν νέα, μιας και ακόμα δημιουργείται και αυτό το πιο επτασφράγιστο, θα λέγαμε, όχι ακριβώς μυστικό, αλλά το πρωτόκολλο το οποίο τηρείται για την εξέλιξη, την πορεία της υγείας του Πρωθυπουργού. Χειροτέρευση της εικόνας του, χορηγήθηκε οξυγόνο, αυτά τα οποία βλέπουμε να αποτυπώνονται με μεγάλα γράμματα και στο πρωτοσέλιδο της Daily Mail, αλλά και η αγωνία της σύζυγου του, η οποία δεν μπορεί να τον δει. Χθες το βράδυ σημειώθηκε δραματική επιδείνωση της υγείας του, άλλωστε βλέπαμε ότι για 10 ημέρες ο Πρωθυπουργός, θετικός στον κορονοϊό, σε κατοίκον περιορισμό, στη δική του προσωπική καραντίνα, φρόντιζε υποτυπωδώς, πλην όμως αποτελεσματικά από ό,τι φαίνεται, να δίδει το μήνυμά του, έστω και κλεισμένων των θυρών, στον Βρετανικό λαό, λέγοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι όλο αυτό θα περάσει. Όμως ο υψηλός πυρετός δεν έπεφτε και από ό,τι φαίνεται, πιο δραστικά μέτρα έπρεπε να τεθούν, γιατί δεν μπορούσε να ανασάνει. Αν και το πρώτο κομμάτι της είδησης έδινε αυτή την πτυχή ως κάτι αναγκαίο, όχι απαραίτητα, αλλά ως προληπτικούς λόγους για τους οποίους έπρεπε να νοσηλευτεί. Από ό,τι φαίνεται, η πορεία της υγείας του ήταν πολύ πιο έντονη. Προσωρινά, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα αυτά της διακυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός το ανέθεσε στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα αναλαμβάνοντας μία ημέρα όπου οι συνολικοί θάνατοι στον Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνούσαν τους 5.000, είχε τις αισθήσεις του, από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τώρα, θα περάσουμε στο εξώφυλλο του Guardian, να δούμε και εκεί ακριβώς τι μεταφέρεται. Προφανώς αυτό το οποίο συζητείται, αυτό το οποίο είναι το μείζον ζήτημα, προφανώς για τον Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για όλο τον κόσμο, αλίμονο και αν δεν ήταν, είναι η πορεία της υγείας ενός ανθρώπου και δι' του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. Στην εντατική λοιπόν χειροτέρευσαν τα συμπτώματα, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι η καταβεβλημένη από τον ιό φωτογραφία και εικόνα συνολικά της πορείας της υγείας του Πρωθυπουργού, όπως την παρακολουθούσαμε και από τα social media του και από το Twitter του με τις σχετικές αναρτήσεις, αλλά και αυτές τις ελάχιστες στιγμές που βλέπαμε να βγαίνει και ο ίδιος να χειροκροτεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όλους αυτούς τους ήρωες που δίδουν τη δική τους μάχη στο σύστημα υγείας απέναντι σε αυτόν τον αόρατο, ύπουλο και δυστυχώς σιωπηλό εχθρό. Παρότι τονίζεται ότι ήταν προληπτική η εισαγωγή και η νοσηλεία του Πρωθυπουργού, αυτό αυτομάτως δημιουργεί και μια σειρά ερωτημάτων πολύ πιο έντονων. Τι τελικά συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι, αν έχει τις αισθήσεις του και όλα αυτά τα οποία προφανώς ως εικασίες μπορούν να μοιραστούν δημοσιογράφοι και ο υπόλοιπος κόσμος, εφόσον μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ντόμινικ Ραμπ, ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά. Αναμένεται να δούμε πώς θα συνεχιστεί και αυτή η κατάσταση και αυτή η πορεία. Ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση και με βέβαια ότι συμφωνείτε μαζί μου και σε αυτό το κομμάτι, ότι ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να αναρρώσει, να γίνει γρήγορα καλά. Γιατί γνωρίζουμε ότι το να εισαχθεί κάποιος στην εντατική μονάδα θεραπείας, τότε σημαίνει ότι τα πράγματα με την υγεία του είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά σύνθετα, αναφερόμενοι σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, τόσο αμερικανικά όσο βεβαίως βρετανικά. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι ο κορονοϊός είναι ένας εχθρός, ένας ιός, ο οποίος επιτίθεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οργανισμό και βεβαίως ανάλογα με το πόσο υγιής μπορεί να είναι ο οργανισμός αυτός για να τον διαχειριστεί, να τον ανταπεξέλθει και τελικά σαν ασπίδα να δράσει για να απομακρυνθεί σταδιακά και να αναρρώσει, είναι κάτι το οποίο κατ' εξαίρεση και κατά περίπτωση εξετάζεται. Μόλις 55 χρονών ο Πρωθυπουργός δίνει τη δική του μάχη, όπως επίσης έδινε τη δική του μάχη όλες αυτές τις ημέρες με τον ιό, ακόμα και αν δεν ήθελε να το μεταφέρει στον κόσμο, προφανώς για να μην χάσουν τη δύναμή του και τη δύναμή τους και το κουράγιο τους. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Πάμε γρήγορα τώρα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πάμε στην Daily News, πάμε να δούμε εκεί COVID, πεδίο θανάτου πραγματικά και εδώ δίνεται η άλλη οπτική, η άλλη όψη και από ό,τι φαίνεται εναλλακτική σε προοπτική από τη Νέα Υόρκη, μιας και τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει, βρίσκονται σε πληρότητα. Είναι μακάβρες αυτές οι ειδήσεις, όμως αν αναλογιστούμε τον τόσο υψηλό αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, αντιλαμβανόμαστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να είχαν προδιαγραφεί και προβλεφθεί οι συνθήκες αυτές και οι ανάγκες βεβαίως. Μιλάμε για το πένθος. Αυτή τη στιγμή
έχοντας ξεπεράσει, γράφει η εφημερίδα, τις 3.000 περιπτώσεις, το Heart Island φαντάζει μοναδική επιλογή για να ταφούν προσωρινά, να είναι η προσωρινή κατοικία των θυμάτων του κορονοϊού, μιας και τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει μαζικές ταφές, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, στο Heart Island ετοιμάζονται. Πάμε στους New York Times, Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα και με μια φωτογραφία που αποτυπώνει την ευγνωμοσύνη και το ευχαριστώ, το οποίο αποτείνουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι και μάλιστα ζωγραφίζοντας αυτό το thank you, αυτό το ευχαριστώ με έναν τρόπο, με μια κοιμωλία, με έναν τρόπο απλοϊκό, με πολλά όμως μηνύματα και προεκτάσεις σε όλους αυτούς τους ήρωες της πρώτης γραμμής, κυρίως όμως στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που κάτω από αντίξωες συνθήκες ή κάτω από συνθήκες εξαιρετικά απαιτητικές και προαπαιτούμενες για να διαχειριστούν τις ζωές τόσων ανθρώπων και βεβαίως την πορεία της υγείας τους. Από την άλλη, βλέπουμε ότι ψηλά, θα δείτε, είναι με μικρά γράμματα, αλλά πάνω δεξιά βλέπετε ότι στη Νέα Υόρκη αχνοφαίνεται μια ακτίνα ελπίδα στη στιγμή που αυτό σημαίνει πολλά, σημαίνει μια κρίση και βλέπουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη μια προμοντάρει τη χρήση φαρμάκων και από την άλλη διχάζει τους ειδικούς. Πάμε πολύ γρήγορα. Είναι αυτή η αντιδιαστολή. Από τη μια στη Νέα Υόρκη βλέπεις ότι υπάρχει ακτίνα ελπίδας και πιθανώς να μπορεί να γίνει πιο διαχειρίσιμος ο αριθμός και από την άλλη βλέπεις ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο μια νέα κρίση ξεκινά, μια νέα κρίση γεννιέται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα στην El País από την Ισπανία τα νέα και από τη Μαδρίτη μια εικόνα η οποία δίδει ακριβώς το μέγεθος αυτής της κλοπής, ίσως κομπίνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, με την κατάχρηση πολλές φορές, αλλά και το παρεμπόριο ίσως των μασκών, ενός εξοπλισμού, ενός απαραίτητου τελικά όχι μόνο αξεσουάρ για ιατρικούς λόγους, αλλά και μια μεγάλη πληθώρα, θα λέγαμε, χρήση και αναγκαιότητα έβρεσης και πόσο μάλλον μετέπειτα μεταπόλησης. Ότι φαίνεται 2 εκατομμύρια μάσκες, ανοιγμένα τα κουτιά, μέσα σε μια κατάσταση πανικού, σε ένα μεγάλο χώρο, αποδίδει αυτό το μέγεθος της κατάστασης με έναν συμβολικό, αποτυπώνοντας όμως τη βαρύτητα όλων αυτών των σκέψεων που προκύπτουν με το μείζον αυτό θέμα, όλο αυτό το διάστημα και στη χώρα της Ισπανίας για την επάρκεια μασκών ή όχι. Η πίεση και ο στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των νοσούντων, ενώ το τελευταίο σχόλιο κάτω-κάτω μπορείτε να δείτε ότι πλέον αποτυπώνει την κατάσταση και τη διακυβέρνηση αλλά και την άσκηση πολιτικής από το σπίτι. Δηλαδή, κοινώς κατά κάποιο τρόπο δίδει στα ισπανικά ότι διοικούν και ασκούν την πολιτική με παντόφλες, με κλήσεις και βιντεοκλήσεις, video call μέσα από το σπίτι. Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας, έχει αλλάξει γενικότερα η ρουτίνα των ανθρώπων, οι συνήθειες, η καθημερινότητά μας και αυτό, για να το γενικεύσουμε, δεν ισχύει μόνο για τις χώρες αυτές, ισχύει για όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, μέσα από αυτά τα πρωτοσέλιδα, προσπαθήσαμε και σήμερα να δώσουμε αυτή την πτυχή, αυτή τη ροή των γεγονότων, των εξελίξεων, των ειδήσεων, πάντοτε όμως με την αισιοδοξία που θέλουμε να μας διακατέχει, να μας διέπει και να διέπει όλο τον κόσμο.